βρισκόμαστε, να πούμε λίγα λόγια για αυτόν τον υπέροχο χώρο που είμαστε εδώ. Είμαστε στο ξυλουργείο μου, το οποίο κάνω ειδικές κατασκευές, ντουλάπια κουζίνα, ντουλάπες, πολλά πράγματα. Ό,τι γίνεται από ξύλο γενικά. Το ξύλο το λατρεύω να το φτιάχνω. Έχω τελειώσει ασυρματιστής, αλλά με τράβηξε περισσότερο τα ξυλουργικά θέματα. Είναι το μαγαζί από το 65 που το είχε ο πατέρας μου. Εγώ γεννήθηκα μέσα στο ξυλουργείο. Από 10 χρονών είμαι στο ξυλουργείο. Λατρεύω τη μυρωδιά. Η μυρωδιά του ξυλουργείου είναι κάτι το φανταστικό. Αν δεν το μυρίζετε δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Και παίρνεις ένα κομμάτι ξύλο και το κάνεις ένα έπιπλο. Και αυτό πάλι είναι φοβερό πράγμα. Δεν μπορώ να σας το πω με λόγια. Δηλαδή όταν βλέπω τον πελάτη και με κοιτάει στα μάτια και μου λέει πάρα πολύ ωραίο είναι, για μένα είναι... δεν θέλω λεφτά. Είναι η πληρωμή μου. Ξεκίνησε από τον παππού, τον Γιώργο τον Κουβαλιά, ο οποίος ήταν πατιναδόρος επιχρυσωτής, έφτιαξε το θρόνο της βασίλισσας Φρυδερίκης. Έχει μάλιστα και πιστοποιημένα ευχαριστήρια της Φρυδερίκης. Ξεκίνησε οι δύο θείοι μου, και από το σόι του πατέρα μου και από το σόι της μητέρας μου, γενικά όλο το σόι, κατά τα δύο σόγια είναι ξυλουργοί. Από το 1942 και φτάνουμε σήμερα που είμαι ο τελευταίος ξυλουργός της οικογένειας. Κατασκευές που κάνω, λόγω του είναι και οι περισσότερες είναι ειδικές κατασκευές, βάζω και κομμάτι από την ψυχή μου. Και αυτό φαίνεται και στο τελείωμα της κατασκευής. Όταν το βλέπει ο πελάτης, καταλαβαίνει ότι είναι και κάτι από μένα μέσα στην κατασκευή.